είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν πολιτικά ερμαφρόντιτο να θέλει να στηρίξει την αδυναμία του σε ξύλινα πόδια. Την εισήγηση του κυρίου Πατσαρίνου. Αντιλαμβάνομαι την τριχημία που έχει κρανίο. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι είναι ένας επαγγελματίας που χρησιμοποιεί ψεύδι προκειμένου να δικαιολογήσει την ανεπάρκεια της κυβέρνησής του. Το έργο θα το υλοποιήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν σας έχει πει η κυβέρνησή σας ότι το μοντέλο των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα το επέβαλε η περιφέρεια Πελοποννήσου και μάλιστα εγώ προσωπικά ήσασταν απέναντι στα ΣΔΙΤ ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Εγώ άλλαξα γνώμη που τώρα έχετε κάνει τούμπες 180 μοιρών. Τι λέγατε τότε, ότι θα επιβάλλετε ένα νέο μοντέλο. Δεν μιλούσατε μαζί με τον άλλον εταίρο σας, τον οικολόγο, ο οποίος και τώρα έκανε και αυτός την τούμπα του. Και αυτός μιλάει για ΣΔΙΤ πλέον. Δεν μιλούσατε για μια εναλλακτική πολιτική διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, μπερδεύοντας την ολοκληρωμένη διακίνηση με την ανακύκλωση. Ποιος λοιπόν κάνει κολοτούμπες, εμείς ή εσείς? Αυτή δεν είναι η αλήθεια? Εμείς δεν πήγαμε να καλύψουμε το κενό των δημάρχων? Αυτοί δεν μας εκχώρησαν την αρμοδιότητα παρακαλώντας? Δεν κάναμε τουλάχιστον πάνω από 20 συναντήσεις με όλους? Ακούστηκε καμία επιφύλαξη για το έργο? Καμία, απολύτως. Όταν ερχόταν ο τάδε δήμαρχος και ζητούσε να τοποθετηθεί ο δεματοποιητής εκεί και εμείς λέγαμε ναι, να πάμε για να βοηθήσουμε, μετά από λίγο καιρό έρχονταν και έλεγε να μην τοποθετηθεί εκεί γιατί είναι κουμπάρος μου ο κοντινός ιδιοκτήτης. Ή ο άλλος έλεγε ότι δεν μπορώ να βρω χώρο, γιατί τον βόλευε η διαχείριση των αποβλήτων με την υφιστάμενη κατάσταση. Με τους ανεξέλεκτους χαδά, με την ανεξέλεκτη διάθεση των σκουπιδιών ανά τα σοδούς και τα σρήμας σε όλες τις βουνοκορφές, σε όλες τις φραγκές και σε όλα τα μέρη. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Εμείς υπηρετούμε συμφέροντα, γιατί κάναμε έναν διεθνή διαγωνισμό πρωτόγνωρο για τη χώρα με ανταγωνιστικό διάλογο και δεν μάτωσε μη τι. Είπατε στην κυβέρνησή σας ποιος ευθύνεται γιατί τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχει υπογραφεί το έργο? Το είπατε ή θέλετε να σας απαντήσω εγώ? Σύμφωνα με την τελευταία απάντηση του Υπουργού του κ. Φάμελ, τι είπε ο κ. Υπουργός? Ότι δημοκρατικά λύθηκε εποφελή από των πολιτών της Πελοποννήσου μετά την απόφαση του Πόσδρα τα προβλήματα που είχαν προκληθεί. Αλλά τα προβλήματα δεν τα προκάλεσε εμείς. Ο κ. Τσιρόλης τα προκάλεσε τα προβλήματα. Ο εταίρος σας την κυβέρνηση. Εμάς, για να μιλήσουμε πολιτικά, νομίσατε ότι κάτω από το τραπέζι μπορούσατε να μας νικήσετε. Αυτή είναι η απλή κουβέντα. Είναι η αλλαγή κουβέντα που δεν έχετε τοποθετηθεί ποτέ. Όταν ένας καναλάρχης έφερνε τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής και του ενηγύριζε on camera το φάκελο εναντίον Ταρτούλη και δεν μιλούσατε καθόλου. Και μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον εξαιρετικό εκπρόσωπό του ήταν απανταδόρος σε αυτή τη λογική. Να λέτε ονόματα! Σε αυτή τη λογική. Να λέτε ονόματα, αλλιώς είστε σκοπάτης. Σε αυτή τη λογική. Άντε, μπράβο, μαζέψτε. Θα σας αποβάλω να ξαναέρθω. Μάζεψε τον αδερφό σου, αυτά είναι τα κάμερα. Παρακαλώ, κύριε. Άντε. Σε πήρε κάμερα, ή όχι? Σε πήρε. Έτσι. Η κυβέρνηση, αρνητική εξ αρχής εναντίον του σχεδίου, έκανε συναντήσεις με τους δημάρχους
και με την ανάδοχο εταιρεία, κάτι που δεν έκανε ποτέ η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ποιος υπηρετεί συμφέροντα ή ποιος θέλει να έχει σχέσεις με συμφέροντα, εμείς ή αυτοί. Πάτε το λίγο στο μυαλό σας να δουλέψει αυτό που σας λέω τώρα. Ένα φωτοβολταϊκό, για να σας θυμίσω και ποια ήταν η συμπεριφορά σας απέναντι στις εγκρίσεις περιβαλλοντικών μελετών, μια φωτοβολταϊκά, να σας το θυμίσω και αυτό, να σας θυμίσω και εδώ τη μεγάλη σας κολοτούμπα, όπου σας βόλευε στην πύλο, ήσασταν θετική, σε όλα τα υπόλοιπα ήσασταν αρνητική. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Έχω σκληρό δίσκο στη μνήμη μου για να θυμάμαι όλες τις συμπεριφορές σας. Πρώτα πάλι στα συμφέροντα. Ψάχτε τα συμφέροντα, πολύ κοντά σας είναι. Είναι πάρα πολύ κοντά σας. Δεν σας έχω ακούσει για καμία κουβέντα για το τι γίνεται στους ανεξέλεγκτους καλά. Είναι το μεγαλύτερο έργο και έχει επιτύχει τα οικονομικότερα αποτελέσματα.